Διαφάμελε, παραμένει ανοιχτή η πρόσκληση του ΣΥΡΙΖΑ για προοδευτική διακυβέρνηση και στον κύριο Βαρουφάκη, το έβαλε ο κύριος Καραγκούνης, επισημένοντας ότι καταθέτει προτάσεις, να τις πω, ένα δόγμα, να το πω πώς να το πω, περί παράλληλων νομισμάτων και κλεισίματος τραπεζών. Και επίσης, παραμένει στο τραπέζι και ζήτημα κυβέρνησης ηττημένων. Λοιπόν, επειδή ο κύριος Καραγκούνης αναφέρθηκε σε αυτό, λέγοντας ότι επαναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας στο θέμα της κυβέρνησης των ηττημένων και τη συνεργασία με τον κύριο Βαρουφάκη, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Ποτέ ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει μιλήσει για κυβέρνηση ηττημένων, ποτέ δεν έχει μιλήσει για προγραμματική συζήτηση με αυτές τις αιμονές του κ. Βαρουφάκη. Αντιθέτως, τα έχει απορρίψει και τα δύο και μου κάνει εντύπωση γιατί τα επαναφέρει ο κ. Καραγκούνης, αφού ρητά ο Αλέξης Τσίπρας τα έχει απορρίψει. Λοιπόν, η κυβέρνηση. Τα επαναφέρει ο κ. Βαρουφάκης, είναι η αλήθεια. Ναι, αλλά και ο κ. Καραγκούνης τώρα αναρωτιέμαι, παίζει ο κ. Βαρουφάκης το ρόλο του κ. Καραγκούνη ή ο κ. Καραγκούνης το ρόλο του κ. Βαρουφάκη? Είναι ένα ερώτημα. Εγώ πιστεύω ότι αυτά που παραλαμβάνει ο κ. Βαρουφάκης βοηθάνε και λίγο τον κ. Μητσοτάκη, αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ να σας πω ποια είναι η πραγματικότητα. Για τα στελέχη σας. Θα έχουμε κυβέρνηση προοδευτική με το πρώτο και το τρίτο κόμμα. Πρώτο κόμμα θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι η κυβέρνηση των νικητών, διότι εμείς θέλουμε να είναι η κοινωνία νικητής. Δηλαδή, φαντάζεστε να ιτηθούν οι πολιτικές και να προσπαθήσουμε να κάνουμε πολιτική η οποία να μην φέρνει την κοινωνία σε πρώτο πρόσωπο, σε πρώτο επίπεδο, σε πρώτο ρόλο, όχι. Η κυβέρνηση θα είναι των νικητών, θα είναι του πρώτου κόμματος που θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και του τρίτου κόμματος που θα είναι το ΠΑΣΟΚ Ενίμα Αλλαγής. Και θα τεθεί ένα ερώτημα την ώρα της ψήφου εμπιστοσύνης για το τι θα κάνουν τα υπόλοιπα προοδευτικά κόμματα, διότι θα κρυθούν. Θέλετε να στηρίξετε ένα προοδευτικό πρόγραμμα? Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα στηριχτεί η πλειοψηφία ή ότι θα πάμε σε περίεργα σενάρια που αναφέρει ο κ. Καραγκούνης. Εμείς το έχουμε ξεκαθαρίσει. Δεν μιλάμε για κυβέρνηση ηττημένων. Μιλάμε για κυβέρνηση νικητών και για ένα απλό λόγο. Διότι δεν θα βγουν αλλιώς και οι βουλευτές. Ας είμαστε λίγο ρεαλιστές. Πρέπει να υπάρχει ένα ποσοστό της τάξης άνω του 45-46% στα δύο πρώτα κόμματα, στα δύο κόμματα που θα συνεργαστούν, για να έχουν κοινοβουλευτική πλειοψηφία με βάση τα κόμματα που θα μείνουν εκτός. Κύριε Φάμελε, πάντως. Δεν υπάρχει λοιπόν τέτοιο σενάριο. Κακός, κύριε Καραγκούνη, το βάζετε στο στόμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν το έχει πει ποτέ για κυβέρνηση των ηττημένων. Το αντίθετο έχει πει και δεν έχει αφήσει ποτέ περιθώρια για τις αιμονές του κ. Βαρουφάκη, διότι η Ελλάδα είναι εκτός αυτής της πραγματικότητας εξαιτίας του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί από τη χρεοκοπία και το εκτός ευρώ που εσείς ετοιμάσατε, ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε την. Κύριε Φάμελε, παρόλα αυτά, εσείς επιμένετε σε αυτό το σενάριο κυβέρνησης συνεργασίας, αλλά με συγχωρείτε για τον όρο, αλλά τρώτε πόρτα και από το ΠΑΣΟΚ και από τον κύριο Βαρουφάκη. Τουλάχιστον προεκλογικά. Τουλάχιστον προεκλογικά. Καταραίει αυτό το σενάριο, λοιπόν. Θα σου κάνω λιγάκι μια, ας πούμε έτσι, σκηνοθετημένη ερώτηση. Ποιο κόμμα και ποιο πολιτικό αρχηγό θα μπορέσει να αρνηθεί σε ένα κόμμα το 35-38% που θα βγει πρώτο στις εκλογές τη δυνατότητα να κάνει κυβέρνηση συνεργασίας και θα του ζητήσει να αλλάξει αρχηγό? Δεν μπορεί να το κάνει ο κ. Ανδρουλάκης αυτό. Να. Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν επικεφαλής της προοδευτικής κυβέρνησης. Κατανοώ ότι ο κ. Ανδρουλάκης, για να οριοθετήσει το χώρο του προεκλογικά, για να ψηφιστεί από κάποιους ψηφοφόρους, προσπαθεί να διατυπώσει έναν πιο αυτόνομο ή αν θέλετε ένα λόγο χωρίς συνεργασίες. Σε συνεργασία θα πάμε μετά. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς με την απλή αναλογική. Αυτό λέει και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και δεν μπορεί να αμφισβητήσει το αποτέλεσμα της κάλπης. Αλλά επειδή όλα αυτά είναι σενάρια και εκ μέρους μου, τώρα ήταν σενάριο αυτό που σας έκανα ως ερώτηση, στο αποτέλεσμα της κάλπης θα πειθαρχήσουμε όλοι. Το αποτέλεσμα της κάλπης θα καθορίσει τις συνεργασίες, τους επικεφαλής. Το αποτέλεσμα της κάλπης είναι καταληκτικό. Έχετε δίκιο, κύριε Φάμελε. Μια κουβέντα και από τον κύριο Καραγκούνη για να κλείσουμε. Κύριε Καραγκούνη, ο Πρωθυπουργός είπε τώρα ότι θα αξιοποιήσει και εκείνος την εντολή που θα λάβει στις 22 Μαΐου. Σε εσάς, επίπεδο συνεργασιών, τι προβλέπετε? Μόνο αυτοδυναμία ή το συζητάτε? Κοιτάξτε, όλα θα αξιολογηθούν μετά το αποτέλεσμα. Γιατί θα δούμε τι θα πούν οι πολίτες στο αποτέλεσμα. Αυτό που μπορώ να πω τώρα και να διακρίνω και να αξιολογήσω είναι ότι το ποσοστό θα είναι τέτοιο που νομίζω ότι δεν θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε καθόλου την εντολή.